Για πέμπτη μέρα, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται στο εφετείο κακουργημάτων η δίκη για τους θυμμένους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Στο εδόλιο κάθονται 28 κατηγορούμενοι. Πάμε να συναντήσουμε τη Σοφία Φασουλάκη, που παρακολουθεί τη δίκη και θα μας πει περισσότερα. Σοφία. Ναι, Λίνα, καλό μεσημέρι. Εμφανώς ταραγμένος, καθώς θυμάται τις παρεμβάσεις που δέχτηκε πριν τον αγώνα Ξάνθη Ολυμπιακός το 2012 με σκορ 1-0 και το τι έγινε στη συνέχεια, καταθέτει αυτήν την ώρα ο πρώην διαιτητής Πέτρος Κωνσταντινέας. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, λοιπόν, ο τότε νομικός σύμβουλος της ΕΠΟ τον επισκέφθηκε στο φούρνο που διατηρεί στην Καλαμάτα, λέγοντάς του: πρόσεχε το παιχνίδι, πρέπει να νικήσει ο Ολυμπιακός. Εκείνος τότε το απάντησε ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, ενώ στη συνέχεια, όπως είπε ο κ. Κωνσταντινέας, ζήτησε να τον συναντήσει και ο πρόεδρος της ΕΠΣ Μεσσηνίας, λέγοντάς του τα ίδια λόγια: πρόσεχε, πρέπει να νικήσει ο Ολυμπιακός. Εκείνος απάντησε ότι θα νικήσει ο καλύτερος. Τελικά ο αγώνας έληξε 1-0 υπέρ της Ξάνθης, με τον παρατηρητή του αγώνα να λέει στον μάρτυρα και τότε διαιτητή ότι μόνο μια φάση είναι αμφισβητούμενη. Σύμφωνα ωστόσο με τον μάρτυρα, αμέσως μετά τηλεφώνησε και ο διαιτητής, ο κύριος Βασάρας, λέγοντάς του: τι έκανες, με έχουν πρίξει απ' έξω. Ακολούθησε ένας οριμαγδός δημοσιευμάτων σε βάρος του, ενώ αμέσως μετά, όπως εξιστορεί αυτή την ώρα ενώπιον τριμελούς εφετείου κακουργημάτων, πέταξαν μία πέτρα στο αρτοπείο που διατηρεί στην Καλαμάτα, κατεβάζοντας όλη την τζαμαρία, ενώ λίγες ημέρες αργότερα τοποθετήθηκε και εκρηκτικός μηχανισμός. Λίνα. Σε ευχαριστώ, Σοφία Φασουλάκη.